Άλλα κόλπα σκαρφίζονται επί για να γλιτώνουν χρήματα από την αγορά καυσίμων και να χρεώνουν στο κράτο την παρανομία του. Για την κίνηση των οχημάτων του χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανση αντί πετρελαίου κίνηση. Υπάρχει εξάρση του φαινομένου. Στι πλήστε περιπτώσει που πάμε για ελέγχου θα βρούμε άτομα τα οποία έχουν προβεί σε τέτοιε παρανομίε δηλαδή παράνομη χρήση, παράνομη αγορά. Και από ιδιώτε και, οποίες... και, και από εταιρείε και από οποίες... κρατόρε. Δηλαδή, εμπλέκονται όλοι. Η παρανομία έχει τεράστιο οικονομικό όφελο για αυτού που τη διενεργούν, αφού μπορούν να γεμίζουν τα αντεπόζητα των αυτοκινήτων του σχεδόν μεσοτιμή. Κάποιο, ο οποίο δεν είναι δικαιούχο και χρησιμοποιεί πετρέλαιο θέρμανση, αντίστοιχα ε, στα 100 λίτρα που αγοράζει γλιτώνει περίπου 40 ευρώ ε, τα 100 λίτρα. Και αντίστοιχα, χρησιμοποιεί αγροτικό πετρέλαιο κλειδώνει περίπου 53 ευρώ στα 100 λίτρα. Οι συνήθιε έλεγχοι που διενεργούνται από το αρμόδιο τμήμα του Τελωνίου είναι ενδεικτικοί τη κατάσταση. Μέχρι τώρα τα αυτό δείχνουν ότι πέραν του 70% των περιπτώσεων που διερευνούμε υπάρχει παρανομία. Σύμφωνα με πληροφορίε του ΣΥΓΜΑ, η κομπίνα έχει προσλάβει τεράστιε διαστάσει καθώ κλείνονται και συμφωνίε μεταξύ εμπλεκομένων αγοραστών και πολιτών με αμοιβαίο όφελο. Το τμήμα είναι δεσμευμένο να αντιμετωπίσει αυτά τα φαινόμενα και με οδηγίε του διευθυντή μα σίγουρα θα διευρυνθεί και αυτό το οποίο αναφέρεται, το οποίο όντω είναι σοβαρό. Η παρανομία φαίνεται ξεκάθαρα ότι αγγίζει όλη την αλυσίδα πετρελοειδών. Σε μια, σε μια τέτοιου είδου παρανομία, η αλυσίδα είναι η εταιρεία πετρελοειδών που, τα... που, προ... που προμηθεύει τα πρατήρια, τα πρατήρια προθέτουν του ιδιώτε ή τι εταιρείε. Η κάθε μια ίσω να εμπλέκεται σε διαφορετικό βαθμό. Λογικά οι εταιρείε ίσω να μην γνωρίζουν, οι εισαγωγή εννοώ, Επισημαίνεται ότι η παράνομη χρήση καυσίμων έκανε και η αρχή λιμένων Κύπρου, η οποία πλήρωσε πρόσφατα με εξώδικη διευθέτηση 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Η αρχή χρησιμοποιούσε ω καύσιμο για τα πλωτά τη μέσα πετρέλαιο θέρμανση με μειωμένο συντελεστή φορολόγηση αντί του πετρελαίου κίνηση.